Δυστυχώς, για τον κύριο Μητσοτάκη λέμε. Τις τελευταίες μέρες δυστυχώς επιδίδεται σε διάφορους χρησμούς, ως σαν να ήταν άλλη πυθία, σε σχέση με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα βεβαίως για το μέλλον, και την ίδια στιγμή αρνείται να δώσει την παραμικρή ουσιαστική απάντηση για το τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το πολύχρωτο σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο το οποίο, υπενθυμίζω, απασχολεί αυτή τη στιγμή την Ευρώπη, απασχολεί τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, απασχολεί τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν μπορούμε εδώ εμείς να συζητάμε και να ψηφίζουμε στη Βουλή σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κύριε Χαρίτση, πρέπει εδώ να υπάρξει μια δημοκρατική διέξοδος. Και η μόνη δημοκρατική διέξοδος είναι να τοποθετηθεί ο ελληνικός λαός. Και αυτό που σας λέω, κύριε Δελατόρα και κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή διακυβεύεται είναι πολύ σημαντικότερο και πολύ ουσιαστικότερο και πολύ θεσμικότερο από ότι το Α ή το Β νομοσχέδιο. Εδώ αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι η ίδια η δημοκρατική ομαλότητα στον τόπο. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς αναγκαζόμαστε να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις, σε πρωτοβουλίες, σε μέτρα τα οποία ακριβώς θα βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχεία με αυτό το οποίο διακυβεύεται. Αυτό σας λέω. Δεν μιλάμε εδώ για το ένα ή το άλλο νομοσχέδιο. Μήπως είναι πολύ θα πιο ήταν... βαθύ, πολύ πιο μείζον αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Μήπως θα ήταν αποτελεσματικότερο, κύριε Υπουργέ, σε αυτή την χρονική στιγμή και 1,5-2 μήνες πριν από τις εκλογές, η επίθεσή σας εντός εισαγωγικών, η πολιτική σας επίθεση να είναι προγραμματική και σε επίπεδο ανανέωσης προσώπων και ιδεών.